Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μια ακόμα εκπομπή Τετ-α-Τετ εδώ στη Euro Τηλεόραση. Σήμερα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην επιστήμη και τη φροντίδα της ανθρώπινης καρδιάς. Μαζί μας είναι ο κύριος Σωτήρης Σωτηρίου, ένας εξαιρετικός επιστήμονας με εντυπωσιακή πορεία στον χώρο της ιατρικής. Ο κύριος Σωτηρίου φίτησε στην ιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου εδώ στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια ειδικεύτηκε στην καρδιολογία. Μέρος της ειδικότητάς του ολοκληρώθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μπόχουμ στη Γερμανία, ενώ το υπόλοιπο στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι ειδικός καρδιολόγος και επιμελητής Β στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ συνεχίζει να εξελίσσεται ακαδημαϊκά, καθώς είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου και υποψήφιος διδάκτορ. Μείνετε σήμερα μαζί μας, γιατί θα έχουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα μιλήσουμε για σοβαρά αλλά και συχνά προβλήματα τα οποία απασχολούν όλους και έχουν να κάνουν με την καρδιά μας. Προβλήματα όπως είναι η στεφανιαία νόσος, η κολπική μαρμαριγή και άλλα. Κύριε Σωτηρίου, σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και το τηλεοπτικό κοινό σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιες συζητήσεις για αμείζωνο σημασία θέματα που αφορούν όλο τον κόσμο, όπως είπατε, τη στεφανιαία νόσου, τα πιο συχνά καρδιολογικά ζητήματα. Είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε και να δώσουμε απάντηση σε πολύ συχνές ερωτήσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και θα ήθελα να μου πείτε για αρχή ποια είναι τα πιο συχνά καρδιολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς σας. Καταρχήν να πούμε ότι τα καρδιολογικά ζητήματα ουσιαστικά είναι τα πιο συχνά, τα οποία εμφανίζονται μαζί με τα ογκολογικά και τα αγγειακά επεισόδια, αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτων στον δυτικό κόσμο. Αν θα μπορούσαμε να τα ταξινομήσουμε, θα λέγαμε ότι η στεφανιαία νόσος, που επηρεάζει λίγο τους πιο μεγάλους ηλικία, οι μυοκαρδιοπάθειες, οι βαλβιδοπάθειες και οι αρρυθμίες, που θα συζητήσουμε ποια εμφανίζονται σε πιο μεγάλη συχνότητα. Η πρώτη ωστόσο αιτία θανάτου είναι η στεφανιαία νόσος. Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες κινδύνου για καρδιολογικές παθήσεις σήμερα? Υπάρχουν τροποποιήσιμοι και μη τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου. Οι τροποποιήσιμοι παράγοντες είναι οι παράγοντες κινδύνου που ζητάμε ουσιαστικά η αρτηριακή υπέρταση, ο σαχαρούδης διαβήτης, η δυσλιπιδημία, η κληρονομικότητα, το κάπνισμα. Αυτά ουσιαστικά θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε σε τροποποιήσιμους, σε αυτούς που μπορούμε να τους ρυθμίσουμε και επομένως να επιδράσουν θετικά στην έκβαση της νόσου, και στους μη τροποποιήσιμους. Οι μη τροποποιήσιμοι είναι, για παράδειγμα, η ηλικία. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι για το γεγονός ότι μεγαλώνει ένας ασθενής σε ηλικία. Η κληρονομικότητα, γονιδιακά θέματα, ούτε αυτά μπορείς να τα επηρεάσεις. Τροποποιήσιμοι παράγοντες είναι, όπως είπαμε, η αρτηριακή υπέρταση, που πρέπει να την έχεις καλά ρυθμισμένη εάν εμφανιστεί στο ιστορικό του ασθενούς. Η δυσλιπιδημία, ο σαχαρώδης διαβήτης, πολύ σημαντικός παράγοντας κινδύνου, θα το εξηγήσουμε και στην πορεία. Όπως επίσης ένα μη υγιεινός τρόπος ζωής, που και αυτό είναι σημαντικό και θα το εξηγήσουμε στην πορεία. Υπάρχουν κάποια σημάδια ή συμπτώματα τα οποία μπορεί να μας προειδοποιούν για κάποιο σοβαρό πρόβλημα της καρδιάς? Ναι, σαφώς. Η στιθάνχη είναι το πρώτο καμπανάκι. Ουσιαστικά στιθάνχη είναι ο πόνος καρδιολογικής αιτιολογίας. Όταν ένας περπατάει, ανεβαίνει σκάλες και αισθάνεται, ουσιαστικά κάνει κάτι που τον κουράζει και εκεί αισθάνεται ένα σφίξιμο στο στήθος, το οποίο κρατάει 5-10 λεπτά, έχει αντανάκλαση στην πλάτη ή στο αριστερό ανωάκρο. Αυτό είναι καμπανάκι ότι υπάρχει στιθάνχη, άρα ουσιαστικά υπάρχει αθυροσκλήρωση στα αγγεία της καρδιάς και πρέπει να κάνει κάτι για να προλάβει ουσιαστικά ένα πιθανό έμφραγμα. Άλλα συμπτώματα, η δύσπνοια ή τα ειδήματα κάτω άκρων, δύσπνοια στην κόπωση, που είναι σημάδι καρδιακής ανεπάρκειας, όπως και τα ειδήματα. Άρα όταν έχουμε δύσπνοια, ειδήματα κάτω άκρων, στιθάνχη, πρέπει να απευθυνθούμε στον καρδιολόγο μας για να προλάβουμε και να θεραπεύσουμε πιθανές καταστάσεις. Πάμε λίγο λοιπόν να αναλύσουμε τα πιο βασικά προβλήματα που έχει η καρδιά μας. Ας ξεκινήσουμε και θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι η στεφανιαία νόσος και πώς επηρεάζει την καρδιά μας. Η στεφανιαία νόσος, είπαμε, είναι η πιο συχνή πάθηση της καρδιάς. Η διαδικασία της αθυρωμάτωσης ξεκινάει από την βρεφική ηλικία. Ξεκινάμε, δηλαδή γεννιόμαστε και τα αγγεία μας στην εσωτερική τους πλευρά ουσιαστικά σιγά σιγά εναποτίθενται αθυρωματικές πλάκες, πλάκες χοληστερίνης, οι οποίες σταδιακά προκαλούν στένωση του αυλού του αγγείου, και όταν αυτή η στένωση γίνει κριτική, προκαλεί στη θάχη τα συμπτώματα που αναφέραμε, και αν προκαλέσει απόφραξη του αυλού του αγγείου ή αν γίνει ρήξη μιας μαλακής αθυρωματικής πλάκας, τότε έχουμε το έμφραγμα. Συνεπώς, ο στόχος μας, η στόχευση είναι στο να προλάβεις και να σταματήσει τη διαδικασία της αθυρωμάτωσης, της αθυροσκλήρωσης των αγγείων. Όπως είπαμε, ρυθμίζονται τους παράγοντες κινδύνου,
και δίνοντας σημασία σε συμπτώματα και σημεία κλινικά στην ώρα που πρέπει να δώσουμε σημασία. Είναι πολύ σημαντικό. Ποια είναι όμως τα κύρια αίτια που προκαλούν αυτή την νόσο? Υπάρχει κληρονομικότητα που μπορεί να έχει να κάνει και με αυτό? Ναι, σαφώς υπάρχει, όπως και στα περισσότερα καρδιαγγειακά νοσήματα, είναι έντονο το σημείο της κληρονομικότητας. Είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου. Η αλήθεια είναι ότι στα 10 χρόνια της πορείας μου στα νοσοκομεία, μπορεί ο άλλος να σου πει ότι ο πατέρας μου στα 50 έκανε έμφραγμα και να δεις στο ίδιο σημείο, στο αγγείο, την ίδια βλάβη και στο γιο ή στην κόρη του ασθενούς. Δηλαδή, η κληρονομικότητα είναι πολύ έντονη. Άλλοι παράγοντες, ο σακχαρώδης διαβήτης είναι πολύ σημαντικός. Δηλαδή, ένας ασθενής 50-55 ετών, ο οποίος έχει αρρύθμιση στο σακχαρώδη διαβήτη, μια γλυκοζηλιωμένη στο 9-9,5%. Αυτός είναι ένας πολύ επικίνδυνος ασθενής, θα σου βγάλει νόσο τριών αγγείων και μέχρι και να οδηγηθεί σε bypass, το χειρουργείο. Δηλαδή, υπάρχει κληρονομικότητα, τη δίνουμε σαφώς τη σημασία που της αναλογεί. Υπάρχουν παράγοντες κινδύνου, πρέπει να τους έχουμε καλά ρυθμισμένους, ώστε να προσέξουμε και να προλάβουμε πιθανή εμφάνιση επιπλοκών και εμφραγμάτων. Μας είπατε και στην αρχή ότι η συγκεκριμένη νόσος είναι μια νόσος στην οποία τη βλέπουμε κυρίως σε πιο μεγάλες ηλικίες και είναι μια από τις πιο συχνές. Υπάρχουν νεότερα δεδομένα και εξελίξεις στη θεραπεία της? Ναι, προφανώς. Εξελίσσεται πλέον η ιατρική, προχωράμε σε νέες μεθόδους. Η αντιμετώπιση της, ουσιαστικά για να οδηγηθούμε στη διάγνωση της εφανείας νόσου, πρέπει να κάνουμε λειτουργικές δοκιμασίες, είναι το στρες περιχογράφημα, είναι το σπινδυλογράφημα, αυτές είναι είτε για βιωσιμότητα είτε για ισχυμία του μυοκαρδίου και οδηγούν στη στεφανιογραφία. Η στεφανιογραφία είναι η μέθοδος εκλογής για να κάνεις διάγνωση της στεφανίας νόσου. Με την επεμβατική στεφανιογραφία ή την αξονική ουσιαστικά μπορείς να διαγνώσεις αν υπάρχουν στενώσεις στα αγγεία. Και αν αυτές προκαλούν ισχυμία, θα πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, στην αντιμετώπιση, η οποία είναι η αγγειοπλαστική. Δηλαδή, υπάρχουν νέες μεθόδους, τις οποίες χρησιμοποιούμε οι επεμβατικοί καρδιολόγοι, για την αντιμετώπιση της εφανείας νόσου με αγγειοπλαστική, νεότερη γενιά stents, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις χρόνιες ολικές αποφράξεις, με τελευταίας γενιάς stents, τα οποία έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Και το βλέπουμε ότι μετά από πολλά χρόνια παραμένουν, αν υπάρχει φαρμακευτική συμμόρφωση, ανοιχτά τα stents, πολύ καλά τα αγγεία, με πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα και τους ασθενείς πολύ ικανοποιημένους. Υπάρχει δυνατότητα να το προλάβουμε αυτό, δηλαδή υπάρχει κάποια συμβουλή που θα δίνατε, τόσο ώστε να υπάρξει πρόληψη για τη συγκεκριμένη νόσο? Ναι, σαφώς. Ούτως ή άλλως όλο το σύστημα θα έπρεπε να στρέφεται πρώτα στην πρόληψη. Το προλαμβάνει στην καλύτερη του θεραπεύη. Είναι σημαντικό αυτό. Αν οποιοδήποτε ασθενής αντιληφθεί ότι έχει αυτά τα συμπτώματα, όπως είπαμε, δηλαδή είναι συμπτώματα τα οποία οδηγούν σε πιθανή υποψία στεφανείας νόσου, δύσπνοια στην κόπωση, δείγματα κάτω άκρων, στη θάγχη, πόνος ο οποίος εκλείεται στην κόπωση δηλαδή, πρέπει να κάνει ένα καρδιολογικό έλεγχο. Αρχικά με καρδιογράφημα, με υπέρηχο καρδιάς. Στον υπέρηχο θα δούμε αν υπάρχει καρδιακή ανεπάρκεια, αν το κλάσμα εξώθησης είναι ικανοποιητικό, αν υπάρχουν βαλβιδοπάθειες. Γίνεται μια πρώτη εκτίμηση στους ασθενούς και αν υπάρχει λόγος για διερεύνηση σε επόμενο βαθμό, με πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Συνεπώς, το θέμα είναι είτε αν υπάρχουν συμπτώματα να πας στον καρδιολόγο σου, είτε και στα πλαίσια απλού προληπτικού ελέγχου. Δηλαδή, πολλές φορές γιατί ακούμε ότι ο τάδε έπεσε κάτω, που το λένε απλά εκλαϊκευμένα. Ναι, ναι. Πολλές φορές εμπειρικά βλέποντάς στα νοσοκομεία, στα εξωτερικά ιατρία, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν τη σήμερα ημέρα να μην έχεις κάνει μια απλή αιματολογική διερεύνηση, να δεις αν έχεις δυσλιπιδεμία, αν έχεις σακχαρώδη διαβήτη, να έχεις μετρήσει μια πίεση. Η αρτηριακή υπέρταση είναι ο silent killer, ο σιωπηλός δολοφόνος, δηλαδή πρώτη αιτία εγκεφαλικών. Δεν δίνει συμπτώματα. Αν δεν μετρήσεις μια πίεση, να δεις ότι έχεις μια πίεση πάνω από 14 η μεγάλη, πάνω από 9 η μικρή, συνεπώς έχεις αρτηριακή υπέρταση. Πώς θα θεραπευτείς, δηλαδή, και θα είσαι εκτεθειμένος σε όλες τις επιπλοκές. Άρα, το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη, να κάνουμε τις αιματολογικές εξετάσεις που πρέπει να κάνουμε για να δούμε αν υπάρχει κάποιος παράγοντας κινδύνου, τον οποίο μπορούμε να τον ελέγξουμε και να τον ρυθμίσουμε. Και είτε έχουμε συμπτώματα είτε δεν έχουμε, καλό είναι ανατακτά χρονικά διαστήματα να ελεγχόμαστε για να προλάβουμε παρά να θεραπεύουμε επιπλοκές των νοσημάτων αυτών. Πάμε στην επόμενη νόσο, την οποία επίσης ακούμε πάρα πολύ συχνά. Τι ακριβώς είναι η κολπική μαρμαργή και πώς επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών? Η κολπική μαρμαργή είναι η πιο συχνά εμφανιζόμενη αρρυθμία. Έχει σχέση με την ηλικία, δηλαδή είναι τόσο πιο συχνή όσο πιο μεγάλος ουσιαστικά είναι ο ασθενής.
Δεν είναι ότι φοβάσαι την αριθμή αυτή καθ' αυτή, όσο τις επιπλοκές της κολπικής μαρμαργής, διότι αν μείνει εκτεθειμένη, αν μείνει ένας ασθενής χωρίς αγωγή, και θα εξηγήσουμε τι αγωγή χρειάζεται, είναι σημαντικός ο κίνδυνος εμφάνισης ισχυμικού αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Υπάρχει ένα σκορ διαβάθμισης του κινδύνου, δηλαδή αν ο ασθενής είναι πάνω από 65 χρονών, αν έχει υπέρταση, στεφανία νόσο, σακχαρό διαβήτη, η ηλικία είτε πάνω από 65 είτε πάνω από 75, δύο παίρνει στο bonus στο σκορ αυτό ουσιαστικά. Είναι αυτοί οι παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι, αν έχεις έναν από αυτούς, πρέπει να παίρνεις αντιπικτική αγωγή για να είσαι καλυμμένος για να μην εμφανίσεις ισχυμικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Άρα το πρώτο κομμάτι είναι να είσαι καλυμμένος για αυτό το θέμα. Έπειτα έχει να κάνει με το ότι ο ασθενής σαφώς δεν αισθάνεται άνετα και ευχάριστα όταν βαράει στους 140-150 παλμούς, θα το πούμε απλά. Συνεπώς η στόχευση έχει να κάνει στον έλεγχο της συχνότητας και στον έλεγχο του ρυθμού με τη χορήγηση φαρμάκων. Άρα οι πυλώνες είναι να προσπαθήσεις να βελτιώσεις τις συνοσηρότητες, να είσαι καλυμμένος με το αντιπικτικό για να μην εμφανίσεις ισχυμικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, να κάνεις ρύθμιση της συχνότητας με φάρμακα τα οποία χαμηλώνουν την καρδιακή συχνότητα και φάρμακα που διατηρούν τον φυσιολογικό φλεβοκομικό ρυθμό. Αυτή είναι μια πρώτη αντιμετώπιση φαρμακευτική, διότι υπάρχουν και νεότερα δεδομένα. Τα οποία, για να προλάβω μια επόμενη ερώτηση, υπάρχουν νεότερα δεδομένα που έχουν να κάνει με το ablation, τον καυτηριασμό. Όταν είναι ένας πιο νέος ασθενής, με λίγες συνοσηρότητες, χωρίς να υπάρχει διάταση αριστερού κόλπου στον υπέρηχο, είναι ένας ιδανικός ασθενής για να κάνει ablation, να κάνει απομόνωση των πνευμονικών φλεβών. Και αυτό το γεγονός μειώνει σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό την υποτροπή των επεισοδίων κολπικής μαρμαργής. Συνεπώς βελτιώνει την ποιότητα ζωής, βελτιώνει ασθενείς οι οποίοι έχουν καρδιακή ανεπάρκεια να μην είναι κουραστεί περαιτέρω, το πούμε απλά, το μυοκάρδιο, και είναι πολύ πολύ σημαντικό να έχουμε νέα όπλα στην θεραπευτική μας φαρέτρα. Μας βοηθάει πολύ. Στη συγκεκριμένη νόσο, ποια μέτρα πρόληψης μπορεί να λάβουν για να την αποφύγουν εδώ πέρα οι τηλεθεατές που μας ακούνε? Σαφώς. Είναι πολύ σημαντικό ό,τι περνάει από το χέρι, όπως έχουμε πει, του ασθενούς, να μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, έχει φανεί ότι το αλκοόλ έχει συσχέτιση με την κολπική μαρμαργή. Συνεπώς, όλα είναι στο μέτρο που λέμε. Δηλαδή, εντάξει, πολλές φορές ρωτάει ο ασθενής, γιατρέ, μπορώ να πιω ένα τσίπουρο, μια μπύρα. Οκ, σαφώς θα πει, δεν λες σολά, όχι, τα σταματάς, αλλά έχει να κάνει στο μέτρο. Άρα, η κατανάλωση του αλκοόλ είναι με ένα μέτρο. Επίσης, η παχυσαρκία συσχετίζεται με επεισόδια κολπικής μαρμαργής, όπως επίσης και το σύνδρομο αποφρακτικών απνοιών, το να κάνεις άπνοιες στον ύπνο σου. Όλα αυτά όμως, όπως και να έχει, βλέπουμε ότι οδηγούν στην υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής. Δηλαδή, θα πρέπει να έχεις αερόβια άσκηση, να προσπαθείς να μην βάλεις πολλά κιλά. Γιατί αν τα βάλεις, εμείς λέμε χάσε κιλά, εύκολα το λέμε, δύσκολα γίνεται πραγματικότητα. Άρα πρέπει να προλάβεις. Για να μην σου έρθει στην πορεία και είναι πολύ δύσκολο. Να μην βάλεις πολλά κιλά, το αλκοόλ σε νορμάλ επίπεδα. Το κάπνισμα δεν έχει σχέση με την κολπική μαρμαργή, έχει με τη στεφανία νόσο. Αλλά και πάλι το ένα είναι αλληλένετα αυτά. Το ένα είναι κρίκος ίδιας αλυσίδας. Άρα πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε ουσιαστικά. Στην ουσία, η διατροφή παίζει πολύ βασικό ρόλο και σε αυτές εδώ πέρα τις νόσους και στις δύο, από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή πρέπει να τρεφόμαστε σωστά. Η άσκηση θα κάνει καλό. Δηλαδή, ναι, ναι. Πρέπει να προσέχουμε, να έχουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ώστε να αποφύγουμε τέτοια προβλήματα. Υπάρχει όμως περίπτωση, αν είναι κληρονομικό, κάνοντας τη διατροφή, έχοντας, κάνοντας την άσκηση, να μπορέσουμε να αποφύγουμε να μας εκδηλωθεί αργότερα μια τέτοια νόσος? Ναι. Αυτό το βλέπει. Τίποτα δεν αποκλείεται. Όλα σχετικά είναι. Τίποτα δεν αποκλείεται. Γιατί πολλές φορές μπορεί να δει έναν ασθενή ο οποίος σου λέει: γιατρέ, δεν έπινα, δεν κάπνιζα και έπαθα έμφραγμα ή εμφάνισα κολπική μαρμαργή. Τίποτα δεν είναι απόλυτο. Απλά όλα είναι και πιθανότητες. Δηλαδή, ουσιαστικά για να βελτιστοποιήσει το προφίλ του ασθενούς, εσύ οφείλει να του πει τι πρέπει να προσέχει, τι πρέπει να κάνει. Είναι στατιστικά αποδεδειγμένο ότι αν έχει έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αν ακολουθεί, αν έχει φαρμακευτική συμμόρφωση, έχει λιγότερες πιθανότητες εμφάνισης επιπλοκών, λιγότερες πιθανότητες εμφάνισης στεφανιαίων συμβαμάτων, εμφράγματος, κολπικής μαρμαργής και όλα αυτά που έχουμε αναφέρει. Αλλά δεν είναι απόλυτο ότι και αν τα ακολουθήσεις πιστά δεν θα εμφανιστεί κάτι. Ωστόσο, εάν έχεις ένα προφίλ, όπως αναφέραμε, πιο σωστό, πιο καλό, με την άσκηση, που είπα, με την καλή διατροφή, ακόμα και αν εμφανίσεις ένα επεισόδιο, είναι πολύ πιο εύκολο να το αντιμετωπίσεις, να το φέρεις σε πέρας, δηλαδή. Γιατί έχεις επενδύσει στον εαυτό σου σε καλά και σε επίπεδο διατροφής και σε επίπεδο έτσι, κιλών, και συνεπώς πολύ πιο εύκολο. Για παράδειγμα, και σε ένα χειρουργείο, όχι τόσο μετά της καρδιολογίας, κάνεις ένα χειρουργείο. Πολύ πιο εύκολα γίνεται η αποκατάσταση σε έναν ασθενή ο οποίος είναι ευθυτενής, καλός, παρά σε ένα πιο παχύσαρκο με πολλές συνοσηρότητες. Είναι πιο δύσκολη η έκβαση σε αυτά τα περιστατικά.
Κύριε Σωτηρίου, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια ανησυχητική αύξηση των περιστατικών ευνίδιας καρδιακής ανακοπής σε νεαρά άτομα αλλά και αθλητές, ανθρώπους που φαινομενικά βρίσκονται στο απόγειο της υγείας τους. Τα περιστατικά αυτά εγείρουν πολλά ερωτήματα και προκαλούν εύλογες ανησυχίες σχετικά με τις αιτίες, την πρόληψη και τη διαχείριση της καρδιακής υγείας στις νεότερες ηλικίες. Ποιες είναι λοιπόν οι πιο πιθανές αιτίες ευνίδιας καρδιακής ανακοπής σε νεότερους ανθρώπους αλλά και αθλητές? Ναι, το λεγόμενο sudden cardiac death, ο ευνίδιος καρδιακός θάνατος, είναι κάτι πολύ δυσάρεστο, ιδίως όταν επηρεάζει νεότερες ηλικίες προφανώς. Σε αυτό μπορώ να κάνω και ένα σχόλιο, όχι τόσο αμυγός ιατρικό. Έχει να κάνει και με την ταχύτητα της διάδοσης της πληροφορίας. Δηλαδή, το 2024 μαθαίνεις τι γίνεται στο δευτερόλεπτο, στο διδημότυχο, στην Κίνα, στην Αμερική. Δηλαδή, η πληροφορία εξελίσσεται και διαδίδεται τόσο γρήγορα όσο ποτέ άλλοτε. Συνεπώς, ανέκαθεν γινόντουσαν τέτοια περιστατικά ευνίδιου καρδιακού θανάτου, τα οποία θα εξηγήσουμε τι και πώς. Απλά η ταχύτητα της διάδοσης πληροφορίας είναι τόσο γρήγορη, συνεπώς ο κόσμος νομίζει ότι είναι πιο συχνά τα επεισόδια. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το ότι υπάρχουν αιτίες ευνίδιου καρδιακού θανάτου, οι οποίες στις νεότερες ηλικίες, στους πιο νέους ανθρώπους, είναι άλλες αιτιολογίες. Υπάρχουν καρδιοπάθειες, η πιο συχνή είναι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, την οποία μπορείς να την αποκλείσεις υπερηχογραφικά. Βλέπεις δηλαδή ότι δεν υπάρχει αυξημένο πάχος τυχωμάτων πάνω από 15 μιλιμέτρους στο μυοκάρδιο. Υπάρχουν σπάνιες παθήσεις, σπάνιες καναλοπάθειες, σπάνια σύνδρομα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε ποια είναι. Υπάρχει το Μπουργκάντα σύνδρομο, Long QT, Short QT. Υπάρχουν κάποια σύνδρομα τα οποία είναι πιο συχνό το να εμφανιστεί κοιλιακή ταχυκαρδία, κοιλιακή μαρμαρική, εκφυλή σε ανακοπή, προκαλεί ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Αυτά είναι στους νεότερους ασθενείς, δηλαδή οι καναλοπάθειες, οι μυοκαρδιοπάθειες, στις οποίες υπάρχει ένα γενετικό υπόβαθρο και οδηγούν στον ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Υπάρχει μια πολύ σπάνια πάθηση, λέγεται πλειόμορφος κατεχολαμερική ταχυκαρδία, που στην κόπωση παράγονται κατεχολαμίνες, μπαίνει σε κοιλιακή ταχυκαρδία ο ασθενής και κάνει ανακοπή, ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Σπάνια αυτά. Και ενώ σε πιο μεγάλες ηλικίες, δηλαδή από τα 35-40 και πάνω, η αιτία του ευνίδιου καρδιακού θανάτου είναι η στεφανιά νόση. Δηλαδή να σου κάνει έμφραγμα και να αποφραχθεί το κύριο αγγείο από πρόσθεση κατιών και να σου κάνει ένα έμφραγμα, να σοκαριστεί η καρδιά και να κάνει ανακοπή. Άρα είναι απλά διαφορετική αιτιολογία ανάλογα με το ηλικιακό γκρουπ. Σε νεότερες ηλικίες υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, μυοκαρδιοπάθειες και καναλοπάθειες, σε μεγαλύτερες ηλικίες στεφανιά νόσης. Μπορεί κάποιος να ελέγξει αν βρίσκεται σε κίνδυνο και είναι σε μια νεαρή ηλικία? Υπάρχει κάποιος τρόπος να το ελέγξει? Ναι. Όλα όχι, και θα εξηγήσω τι εννοώ. Δηλαδή, την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, υπερηχογραφικά, δηλαδή βάζεις το probe, βλέπεις υπέρηχο, βλέπεις το μυοκάρδιο και βλέπεις ότι έχει παχιά τυχώματα. Πρέπει να τον παραπέμψεις σε εξειδικευμένα κέντρα. Σπάνιες παθήσεις, όμως κάποιες σπάνιες καναλοπάθειες, γονιδιακής αιτιολογίας κυρίως, μπορεί να υποκρύπτουν πιθανή κλινική εικόνα και να μην είσαι σε θέση να αναγνωρίσει τι υπάρχει και να δώσει κλινική εικόνα με την εμφάνιση ευνίδιου καρδιακού θανάτου, ανακοπής δηλαδή. Και εκεί είναι το σοκαριστικό. Δηλαδή ότι φαινομενικά ένας υγιής ασθενής, ο οποίος επειδή έχει από κάτω υποβόσκει μια σπάνια γονιδιακή πάθηση, να σου δώσει ανακοπή. Και εκεί είναι αυτό που λέμε ότι είναι πολύ δυσάρεστο για το οικογενειακό, αλλά και για όλο το περιβάλλον ουσιαστικά. Ποια είναι η σημασία των προληπτικών εξετάσεων για τους αθλητές κατά κύριο λόγο, γιατί αυτοί βάζουν περισσότερη σωματική δύναμη, φαντάζομαι ότι όλα κινούνται πιο γρήγορα, πιο δυνατά η καρδιά, πρέπει να γίνονται προληπτικές εξετάσεις? Σαφώς, γιατί όπως είπαμε το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη, δηλαδή και ένα περιστατικό να προλάβεις και ένα περιστατικό να δεις, δηλαδή ότι έχει μια υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, μια σημαντική μεσοκολυμπική επικοινωνία, κάτι δηλαδή το οποίο θα οδηγήσει σε περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση και ουσιαστικά θα σώσει τον ασθενή, είναι ένα μεγάλο κέρδος. Το βλέπουμε δηλαδή ότι πλέον έχει γίνει υποχρεωτικό να ελέγχονται και τα αθλήματα και τις σχολικές δραστηριότητες στα παιδιά και είναι στη σωστή κατεύθυνση προφανώς, γιατί έτσι η πρόληψη είναι καλύτερη πάμε της θεραπείας. Άρα θα βρεις κάποια περιστατικά, θα τα καθοδηγείς σωστά και θα εξελιχθεί καλά το περιστατικό. Άρα όπως πάλι γυρνάμε στο ότι καλή η θεραπεία, ακόμα καλύτερα η πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Είμαστε έξω και πολύ συχνά συμβαίνει κάποιο άτομο δίπλα μας να πάθει καρδιακή ανακοπή. Ποια είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να ξέρουμε εμείς οι πολίτες για να βοηθήσουμε αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο? Είναι πολύ σημαντικό να δράσει κάποιος τα πρώτα δευτερόλεπτα, δηλαδή το πρώτο διάστημα, μέχρι να έρθει δηλαδή το ΕΚΑΒ και να οδηγηθεί στο νοσοκομείο. Πρέπει ουσιαστικά να δούμε αν ο ασθενής
ο οποίος κάνει την ανακοπή, αν πρόκειται περί ανακοπής, διότι μπορεί να είναι ένα απλό λιποθυμικό. Δεν κάνουμε δηλαδή κάρπα κατευθείαν, επειδή είδαμε σε ένα βίντεο ότι κάνουμε κάρπα, ο άλλος απλά έχει λιποθυμήσει και τους πάμε τα πλευρά. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να δούμε αν αναπνέει και αν έχει σφιγμό. Σφιγμό μπορούμε να δούμε είτε στη μυριαία αρτηρία, με ψηλάψη, δηλαδή να δούμε στο πόδι, στη μυριαία αρτηρία, εάν έχει παλμό, ή στην κερκιδική αρτηρία. Δηλαδή ουσιαστικά να ψηλαφίσουμε και να δούμε. Έχει σφιγμό. Αν δεν έχει σφιγμό και δεν αναπνέει, έχουμε έναν ασθενή ο οποίος κάνει ανακοπή. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση, τα δύο πιο σημαντικά είναι. Ένας θα πρέπει να κάνει, σαφώς θα πρέπει να φωνάξουμε βοήθεια, και ο άλλος ο οποίος είναι δίπλα θα πρέπει να ξεκινήσει μαλάξη, να κάνει δηλαδή κάρπα, τη λεγόμενη κάρπα. Και κάποιος θα πρέπει, και επίσης και ο αερισμός θα πρέπει να διασφαλιστεί, να αερίσουμε δηλαδή τον ασθενή, τον αεραγωγό. Η κάρπα, αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι ότι σώζει ουσιαστικά την καρδιά. Η κάρπα προσπαθεί να υποκαταστήσει την καρδιά, την λειτουργία της καρδιάς που είναι η αντλία. Το μυοκάρδιο είναι μια αντλία στις πάτες, στις θέλετες και στέλνει αίμα στην περιφέρεια. Στον εγκέφαλο, στους νεφρούς, στα ζωτικά όργανα. Όταν κάνει κάποιος κάρπα, και πρέπει να την κάνουμε σωστά, δηλαδή χωρίς λυγισμένα χέρια, με αλλάξει 4-5 εκατοστά, 30 συμπιέσεις και 2 αναπνοές. Όταν κάνεις κάρπα, ουσιαστικά λειτουργείς σαν αντλία εσύ και στέλνεις αίμα στον εγκέφαλο, στους νεφρούς, για να μην κάνουν μόνιμες υποξημικές βλάβες. Άρα είναι πολύ ζωτικό, διότι αν μείνει κάποιος 10-15 λεπτά χωρίς βοήθεια μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και να πάει στο νοσοκομείο, μπορεί να επανέλθει η καρδιακή λειτουργία, ωστόσο θα υπάρχουν μόνιμες βλάβες στον εγκέφαλο. Άρα θα μείνει σε φυτική κατάσταση. Άρα είναι πολύ σημαντικό, αν δούμε έναν ασθενή το οποίο δεν έχει σφιγμό, δεν αναπνέει, κάνουμε συμπιέσεις, κάνουμε μαλάξεις θωρακικές, 30 μαλάξεις και 2 ουσιαστικά εμφυσίσεις αέρα με ανοιχτό αεραγωγό. Αν έχουμε μια λαρυγική μάσκα, ακόμα καλύτερα, αλλά δεν μπορεί να το βρει αυτό παντού, εννοείται. Φωνάζουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, εννοείται, βοήθεια του ΕΚΑέ και πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο για να δοθούν επαγγελματικές βοήθειες σε καρδιοπνευμονικής αναζωογόνηση. Διότι μετά το σημαντικό είναι να δοθεί αδρεναλίνη, ενδοφλέβεια, κάθε 3 με 5 λεπτά, να το συνδέσει τον ασθενή σε μόνιτορ, να δει αν επανέλθει ο ρυθμός και αν υπάρχει αρρυθμία, κοιλιακή ταχυκαρδία, κοιλιακή μαρμαργή, να δοθεί ρεύμα, που είναι αυτό που πολλές φορές βλέπουν σε τηλεοπτικές σειρές, σε ταινίες, δηλαδή που δίνεις ρεύμα για να επαναφέρεις την καρδιά, ή αν πάρει μπρος ουσιαστικά να οδηγηθεί σε μια ΜΕΘ και να δρομολογηθεί, ή σε μια στεφανία μονάδα και να δρομολογηθεί κατάλληλα το περιστατικό. Πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε το κοινό και ακόμα καλύτερα τους νέους, ούτως ώστε να ξέρουν ποια είναι η σημασία της καρδιακής υγείας? Όπως είπαμε και η πρόληψη, έτσι είναι και η εκπαίδευση. Πάρα πολύ σημαντική. Ύψης της σημασίας. Θα πρέπει να γίνονται δραστηριότητες οι οποίες θα στοχεύουν στην ενημέρωση του κοινού. Το σημαντικό, όταν κάποιος κατέχει τη γνώση, δεν είναι δε και καλά να το παρουσιάσεις πολύ έτσι, επιτυδευμένα και πολύ επιστημονικά. Θα πρέπει να γίνει λίγο κατανοητό το τι είναι σημαντικό, τι είναι λιγότερο σημαντικό, πότε πρέπει να δράσουμε, πώς πρέπει να δράσουμε, όπως είπαμε για παράδειγμα στην κάρπα, πώς πρέπει να κάνουμε πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων. Όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν σε ένα πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, είτε αυτό έχει να κάνει σε δραστηριότητες σε σχολεία, είτε σε επαγγελματικές ομάδες, είτε έχει να κάνει, ας πούμε, σε κάποιες ομάδες εθελοντικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα, ότι θα μπορούσαν να γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα κάποια σεμινάρια εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών, ενημέρωση του πότε είναι σε κάρπα και πότε κάνουμε κάρπα σε ένα ασθενή, τι μπορούμε να προλάβουμε, τι μπορούμε να θεραπεύσουμε. Δηλαδή, αυτά όλα είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ποιες είναι οι πλέον συνηθισμένες χειρουργικές επεμβάσεις που κάνετε εσείς, φαντάζομαι και όλοι σας οι συνάδελφοι, και ποιες είναι οι διαφορές που έχουν μεταξύ τους? Ανάλογα με την. Δηλαδή, στη στεφανία νόσο, όπως είπαμε, πρέπει να γίνει επεμβατική στεφανιογραφία και αγκιοπλαστική. Το λεγόμενο που λέμε μπαλονάκι και στέν. Δηλαδή, αν υπάρχει μια κριτική στένωση σε ένα αγκείο, η οποία προκαλεί ισχυμία, αν είναι σε ένα, σε δύο αγκεία, θα αντιμετωπιστεί με αγκιοπλαστική. Αν ο ασθενής είναι ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια, με σακχαρόδιαβήτη, βγάλει νόσο στελέχου στο μεγάλο αγκείο, δηλαδή, ή νόσο τριών αγκείων, και φανεί ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό με επεμβατική στεφανιογραφία, οδηγείται στο bypass από τους καρδιοχειρουργούς. Άλλες συχνές παθήσεις οι οποίες οδηγούνται σε χειρουργείο είναι η στένωση αορτικής βαλβίδας, η ανεπάρκεια μητριοειδούς βαλβίδες, δηλαδή βαλβιδοπάθειες οι οποίες χρειάζονται αντιμετώπιση, είτε από καρδιοχειρουργούς με αντικατάσταση, είτε πλέον από τους επεμβατικούς καρδιολόγους με διόρθωση των δομικών καρδιοπαθειών. Για παράδειγμα, η πλέον συχνή είναι η στένωση αορτικής βαλβίδας, στην οποία κάνουμε διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας, τη λεγόμενη TAVI, ή στην μητροειδή βαλβίδα στην ανεπάρκεια που κάνουμε την επιδιόρθωση της μητροειδούς.
Αυτές είναι οι πιο συχνές στο κομμάτι της στεφανίας νόσου και των βαλβιδιοπαθειών. Άλλες, για παράδειγμα, είναι όταν, πώς λέμε τα υδραυλικά, ότι είναι τα GET, είναι τα ηλεκτρολογικά, εάν ας πούμε, υπάρχει νόσος φλεβοκόμβου, αν υπάρχουν πλήρης κολπικιλιακός αποκλεισμός, πρέπει να βάλουμε να κάνουμε εμφύτευση βηματοδότη. Ή αν χρειαστεί απεινιδωτής ή αμφικυλιακός απεινιδωτής, αν έχει χαμηλό κλάσμα ο ασθενής και πρέπει να τον προστατεύσουμε από ενδεχόμενες πιθανές κακοήθεις αρρυθμίες, την εμφάνιση κοιλιακής ταχυκαρδίας, πρέπει να κάνουμε εμφύτευση απεινιδωτή ή αμφικυλιακό απεινιδωτή. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη γκάμα χειρουργιών, ανάλογα με το τι έχει, πρέπει να καθοδηγηθεί και αντίστοιχα ο ασθενής. Είστε ένας νέος επιστήμονας, κύριε Σωτηρίου, και σίγουρα ενημερώνεστε συχνά και υπάρχει μία γνώση και προσπαθείτε για να δείτε πώς θα πάει και η τεχνολογία με τα χειρουργεία. Η ερώτησή μου είναι, υπάρχουν νέες τεχνολογίες και μέθοδοι οι οποίες είτε τώρα είτε είναι προσεχώς, ούτως ώστε να βοηθήσουν στα χειρουργεία να είναι ακόμα πιο εύκολα, ακόμα πιο ανώδυνα, ίσως. Θα μπορούσα να κάνω ένα σχόλιο ότι το ότι ο μέσος όρος ζωής έχει φτάσει σε τόσο μεγάλα επίπεδα, σαφώς και κυρίως στο δυτικό κόσμο, οφείλεται προφανώς στην εξέλιξη της ιατρικής, στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Το πράγμα το απλά προχωράει πολύ γρήγορα με ηλικιώδεις ρυθμούς. Βλέπουμε και το artificial intelligence πόσο πολύ μπαίνει στη ζωή μας. Υπάρχει μόνο δυνατότητα βελτίωσης και βελτιώνονται τόσο πολύ τα πράγματα πλέον. Δηλαδή, υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι παλιά δεν θα μπορούσαν να θεραπευτούν για τέτοιες φύσεως θέματα και πλέον σε ηλικίες 80, 85, 90 χρόνια κτλ. Μπορείς να κάνεις πράγματα που παλιά φάνταζαν αδύνατα, πλέον είναι συνηθισμένα κιόλας για καρδιολόγους και επεμβατικούς καρδιολόγους και καρδιοχειρουργούς. Δηλαδή, όλα αυτά που είπαμε, οι βαλβιδοπάθειες, η στεφανία νόσου, η εξέλιξή της, αντιμετωπίζονται είτε από καρδιοχειρουργούς είτε από επεμβατικούς καρδιολόγους, με τελευταίας γενιάς μηχανήματα, τελευταίας γενιάς stents, και πηγαίνουν πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα. Βέβαια, σε αυτό είναι σημαντικό να πούμε ότι πάντα μια επεμβατική πράξη ενέχει και επιπλοκές. Δηλαδή, μπορεί ανάλογα με την βιβλιογραφία 9 να πάνε πολύ καλά, κάτι να μην πάει καλά. Δηλαδή, δεν πρέπει να δημιουργείται μια εικόνα και ότι είναι πονοκέφαλος, απλώς, πάρε ντεπόρ, θα γίνει καλά. Δηλαδή, είναι πολύ σύνθετα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται πάρα πολύ καλά, αλλά όπως κάθε επεμβατική πράξη μπορεί να υπάρξει και κάποια επιπλοκή σε αυτά. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς, αλλά και οι συνοδοί ακόμα, για την περίοδο της αποκατάστασης μετά από μια τέτοια μεγάλη επέμβαση? Ναι, το λεγόμενο rehabilitation, δηλαδή η αποκατάσταση μετά από τα χειρουργεία, μετά από όλα αυτά, βοηθάει στο να έχεις καλύτερο προφίλ ασθενούς, δηλαδή να πας πιο γρήγορα, να πας πιο καλά, να εξελιχθεί καλύτερα το περιστατικό. Σε αυτό, εντάξει, θα μπορούσα να πω ότι στο εξωτερικό, έχοντας ζήσει στη Γερμανία αρκετά χρόνια, είναι λίγο πιο μπροστά στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, η αποκατάσταση μετά από χειρουργία, με ολόκληρο team φυσιοθεραπείας, κινησιοθεραπείας, ένα team το οποίο θα ασχοληθεί με τον ασθενή. Χρειάζεται μετά από χειρουργείο να γίνει η αποκατάσταση, να πάει καλά ο ασθενής. Αυτό είναι τόσο από τον ασθενή όσο και από το ιατρικό team. Από τον ασθενή έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε, ότι θα πρέπει να έχει φροντίσει κατά κάποιο τρόπο ότι εάν είναι ασθενής ο οποίος έχει σαχαρό διαβήτη, είναι αρρύθμιστος, δεν έχει φαρμακευτική συμμόρφωση, αν είναι ένας ασθενής ο οποίος έχει πολλά παραπάνω κιλά σχέση με κάποιον άλλον, θα πάει λίγο πιο πίσω η αποκατάστασή του. Άρα είναι σημαντικό συν Αθηνά και χειρακίνη. Μαζί δηλαδή με την εξέλιξη στην ιατρική που λέμε, να προσπαθούν οι άνθρωποι να υιοθετήσουν έναν τρόπο πιο υγιεινή ζωή, ώστε να έχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα για αυτούς. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα υγείας εδώ στη χώρα μας? Έχετε υπάρξει και στο εξωτερικό, όπως μας είπατε, οπότε έχετε μια καλύτερη κρίση. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, βέβαια. Η δικιά μου προσέγγιση. Έφυγα στη Γερμανία, έχω φίλους οι οποίοι είναι στη Σουηδία, στην Αγγλία, στην Ελβετία, σε πολλά νοσοκομεία του εξωτερικού. Βέβαια, οφείλω να πω ότι υπάρχει μια τάση να επιστρέφουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, βέβαια, ίσως και συναισθηματικούς λόγους. Δεν είναι τόσο ότι. Δηλαδή, και πάνω είναι μια χαρά τα πράγματα. Επιστρέφουν πιο πολύ για συναισθηματικούς λόγους. Τώρα, επιστρέφοντας, θα μπορούσαμε να πούμε για το λεγόμενο brain drain, που λέμε, να κερδίσουμε τα καλά μυαλά, να το πούμε εισαγωγικά. Η δικιά μου προσέγγιση ήταν ότι θα έπρεπε σε ένα σύστημα υγείας, σε ένα εθνικό σύστημα υγείας, θα έπρεπε πρώτα να πληρώνονται καλύτερα γιατροί, δηλαδή καλύτερη μισθή σίγουρα, διότι η μισθή είναι μη συγκρίσιμη σε σχέση με το εξωτερικό. Έπειτα θα έπρεπε να εξασφαλιστούν καλές
υποδομές να είναι σύγχρονα τα νοσοκομεία, σύγχρονα τα κτίρια, διότι παίζει και ρόλο και για, για τους αυτούς που δουλεύουν μέσα και για τον ασθενή. Δεν είναι ωραίο να νοσηλεύεται σε ένα χώρο ο οποίος θα θυμίζει 1960. Θα πρέπει να είναι καινούριο το κτίριο, με κατάλληλες αίθουσες χειρουργείων, με κατάλληλα εργαστήρια, με τελευταίες τεχνολογίες, μηχανήματα. Είναι πολύ σημαντικό. Και αφού πληρώσεις καλύτερα, εξασφαλίσεις αυτά που είπαμε, θα κάνεις πιο θελκτικό το σύστημα υγείας, θα τραβήξεις πιο πολλούς επιστήμονες και θα μπορούσε μετά να αξιολογήσει ότι κάποιος ο οποίος στα βασικά να γίνονται τουλάχιστον τα βασικά. Σε αυτό βέβαια παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Δηλαδή, ακούς πολλές φορές ότι είμαστε μια φτωχή χώρα, πώς μπορούμε να πληρώσουμε πιο καλά τους γιατρούς. Δεν το άσπα, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Δηλαδή, εάν δεν πληρώσεις ουσιαστικά κάτι καλά, δεν θα πάρεις και τους βέλτιστους καρπούς αυτού που περιμένεις. Άρα, η δικιά μου προσέγγιση θα ήταν πρώτα καλύτερη μισθή, καλύτερες συνθήκες, καλύτερες υποδομές, για να είναι ικανοποιημένοι τόσο οι γιατροί και οι νοσηλευτές, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται μέσα και πολλές φορές δηλαδή ξεπερνάει τον εαυτό του και πολλές φορές το σύστημα βασίζεται και στο φιλότιμο αυτόν. Και έπειτα να είναι σαφώς και ο ασθενής ικανοποιημένος, διότι όλα γίνονται για τον ασθενή. Και ο ασθενής, βέβαια, όταν πηγαίνει στο νοσοκομείο, πηγαίνει για τον γιατρό για να πάρει την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση. Άρα αυτά είναι πάλι κρίκη της ίδιας αλυσίδας. Πιστεύετε ότι χρειάζεται και καλύτερη εκπαίδευση, ίσως σε ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτές και γιατρούς? Η ιατρική εκπαίδευση, εγώ έχοντας σπουδάσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όταν έφυγα στο εξωτερικό, είδα συναδέλφους από διάφορες χώρες. Πιστεύω ότι η Έλληνες ιατροί είναι πολύ καλά κατρετισμένοι και το βλέπουμε αυτό στο εξωτερικό. Δηλαδή, φίλοι και συνάδελφοι που έχουν παραμείνει στο εξωτερικό, έχουν γίνει διευθυντές σε μεγάλες κλινικές. Έχουν πολύ καλό όνομα οι Έλληνες γιατροί και το διαβάζουμε σε πολλά άρθρα Γερμανίας, Ελβετίας, Σουηδίας. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει πάρει τα απαραίτητα φόδια, εάν του δοθούν οι κατάλληλες υποδομές και οι κατάλληλες προοπτικές, μπορεί να μεγαλουργήσει. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε το μέλλον των καρδιοχειρουργικών θεραπείων και πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθούν τα επόμενα χρόνια. Τα επόμενα χρόνια πάνε όλα πιο πολύ στο, να το πούμε, minimal invasive, στο όσο δυνατό λιγότερο επεμβατικό δηλαδή. Συνεπώς, από τα παλιά μεγάλα χειρουργεία πηγαίνουμε σε μικρότερες τομές, σε ρομποτική χειρουργική. Στο κομμάτι των καρδιακών παθήσεων, τεράστιο κομμάτι αυτών πλέον πέφτει στους επεμβατικούς καρδιολόγους. Δηλαδή, είναι πιο λίγα τα περιστατικά που πηγαίνουν για χειρουργία. Αντιμετωπίζονται πλέον, όπως είπαμε, και οι χρόνιες ολικές αποφράξεις και η στεφανία νόσος και η βαλβιδοπάθεια, οι δομικές καρδιοπάθειες αντιμετωπίζονται από τους επεμβατικούς καρδιολόγους με πιο μικρές επεμβάσεις και με πιο γρήγορο χρόνο αποκατάστασης που αυτό ωφελεί και το σύστημα υγείας και τον ασθενή, λιγότερες μέρες νοσηλείας, λιγότερες επιπλοκές, συνεπώς όλοι είναι ικανοποιημένοι. Μόνο βελτίωση έχει το περιθώριο βελτίωση έχει το πράγμα αυτό και ευελπιστούμε και τα καλύτερα στο εγγύς μέλλον. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή μας. Ελπίζω όλα αυτά που μας είπατε να έχουν βοηθήσει αρκετό κόσμο που μας ακούει. Και το πιο βασικό που θα ήθελα εγώ προσωπικά να κρατήσουμε όλοι εμείς που σας ακούσαμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει πρόληψη και σωστή ζωή με μια καλή υγεία. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να περάσουμε το σωστό μήνυμα στο κοινό σας, όπως είπαμε. Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Ό,τι μπορούμε να προλάβουμε, να το προλάβουμε με την παραπομπή μας στον καρδιολόγο μας, στον καρδιολόγο της γειτονιάς, στο ιατρείο, στο κέντρο υγείας, στο νοσοκομείο, ανάλογα με την βαρύτητα των περιστατικών, με την υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής, δηλαδή καλύτερη διατροφή, αερόβια άσκηση και με το να προσέχουμε τι παράγοντες κινδύνου έχουμε και αν τους έχουμε, να τους έχουμε καλά ρυθμισμένους. Αν κάνουμε αυτά που περνάνε από το χέρι μας, έχουμε κάνει τη μισή και παραπάνω δουλειά. Εάν προκύψει κάτι, που σαφώς προκύπτουν πάντα δηλαδή, θα πρέπει μετά να απευθυνθούμε στις κατάλληλες θεραπευτικές δομές, στα νοσοκομεία, σε τριτοβάθμιες φροντίδες δομές υγείας, ώστε να πάρουμε την βέλτιστη αντιμετώπιση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και σας πάρα πολύ, φίλοι μου, που ήσασταν για ακόμα μια Κυριακή εδώ στη συντροφιά μας. Εμείς τα λέμε την επόμενη Κυριακή στις 18:30, που αλλού εδώ, στη συχνότητα της γύρω τηλεόρασης. Καλό σας απόγευμα.